unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Brazil Imperial. Ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο μας έρχεται από τη Meeple BR και την Maldito Games, ενώ κυκλοφορεί και στην Ευρώπη από την Portal Games. Ένα παιχνίδι για 1 έως 4 παίκτες, διάρκειας περίπου 100 λεπτών, ηλικίας 14 και πάνω και βάρος 3 στα 5. Σχεδιαστής είναι ο Ζέ Μέντες και είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών στρατηγικής, city building, πολιτισμού, civilization, που έχει εξερεύνηση, έχει industry και manufacturing και territory building. Να πούμε ότι το παιχνίδι μας παίρνει στην ιστορία σε 3 εποχές, Era 1, Era 2 και Era 3, μέσα από την οποία ανακαλύπτουμε την πλούσια ιστορία της Βραζιλίας τις διάφορες αυτές εποχές να εναλλάσσονται. Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός από τους μονάρχες που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθώντας να ηγηθούν και να ενώσουν τη Βραζιλία για να την κάνουν αυτοκρατορία. Να πούμε ότι το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών 4X. Είναι ένα Eurogame σε μηχανισμούς, με τα κλασικά X που περιμένουμε από ένα 4X game, όπως Exploit, Exterminate, Expand και ούτω καθεξής. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας έχει ενθουσιάσει, ήδη το έχουμε παίξει, τώρα θα δείξουμε τα περιεχόμενα και θα ακολουθήσει βίντεο με την εξήγηση των κανόνων και κάποιο playthrough ίσως στο μέλλον, ίσως και κάποιο solo playthrough, θα τα δούμε όλα. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Καταρχήν το κουτί είναι πάρα πολύ ωραίο ποιοτικό, linen finish, και αυτό που ξεχωρίζει απευθείας είναι το φανταστικό art που έχει το παιχνίδι, πολύ έντονα χρώματα και πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση, πολύ πλούσια, πολύ ωραία παρουσία πάνω στο τραπέζι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ξεκινάμε το φυλάδι οδηγιών, το οποίο έχει μερικά πράγματα για το σκόπ του παιχνιδιού, τα περιεχόμενα. Υπάρχουν 4 μεγάλα βλακίδια και 8 μικρότερα, τα οποία φτιάχνουν το χάρτη με διαφορετικούς τρόπους, αναπαριστώντας διάφορα πραγματικά μέρη. Θα δείτε στο σενάριο πιο κάτω πώς μπορεί να παίξει τη Νότια Αμερική και άλλες περιοχές, φτιάχνοντας το χάρτη με τέτοια πλακίδια. Υπάρχουν και πλακίδια θάλασσας. Υπάρχει το common board, όπου πάνω μπαίνουν διάφορες πόλεις, καθώς επίσης και κάρτες μάχης και κάρτες χρυσού. Διάφορα resources. Υπάρχουν τα πράσινα που είναι sugarcane, ζαχαροκάλαμο, καφές, ξύλο, βαμβάκι, επιστήμη και χρυσός. 4 ταμπλό των παιχτών που θα τα δούμε από κοντά. 24 παλάτια για τους παίκτες, τα military units που έχουν, 5 ο κάθε παίκτης, οι κάρτες, οι οποίες είναι τριών ειδών, είναι οι πίνακες από διάφορες προσωπικότητες, οι οποίες έχουν εξαιρετικό art, τα mission cards, battle cards, διάφορα products και διάφορα κτίρια τα οποία θα χτίζουν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει 2 φάσεις, την action φάση, όπου ο παίκτης διαλέγει με το πλακίδιο στο προσωπικό ταμπλό μία κάμαρα και κάνει την ενέργεια και τα upgrades εφόσον την έχει αναβαθμίσει, και συνέχεια movement phase, όπου μετακινεί μία στρατιωτική μονάδα στο χάρτη και μπορεί να έχει και bonus κινήσεις ανάλογα με το ποια ενέργεια έχει επιλέξει σε συγκεκριμένο τύπο terrain. Το setup, εδώ δείχνει ένα από τα σενάρια, κάπως έτσι είναι το παιχνίδι στημένο. Εδώ εξηγείται το προσωπικό ταμπλό του παίχτη, το οποίο γενικά έχει φανταστικά όλη την πληροφορία συγκεντρωμένη, θα το δούμε σε λίγο. Τα διάφορα actions εξηγούνται: deploy, painting, rebuild, renovate, manufacture, harbor και trade. Οι κινήσεις, τα bonus που παίρνεις, τα κτίρια της διαφορετικών εποχών. Αν είσαι στην εποχή 1 μπορείς να κτίσεις μόνο εποχής 1 κτίρια. Στην εποχή 2 μπορείς να κτίσεις εποχής 2 και εποχής 1. Και στην εποχή 3 μπορείς να κτίσεις όλα τα κτίρια. Εδώ είναι οι πίνακες, θα τα δείξουμε από κοντά. Απλά εξηγούνται όλοι οι πίνακες και οι ιδιότητες που δίνουν. Οι κάρτες goal που είναι είτε για πόντους νίκης στο τέλος, είτε για κάποια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν χρυσό μέσα στο παιχνίδι. Και μετά military units, στρατιωτικές μονάδες, πώς γίνεται η μάχη, τα παλάτια και το τελικό σκοράρισμα. Το παιχνίδι προχωράει μαζί, όλοι μαζί αλλάζουν εποχή. Όταν κάποιος παίκτης αλλάξει την εποχή 1 και πάει στην εποχή 2, όλοι μαζί αλλάζουν εποχή ταυτόχρονα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα solo challenge και βγαίνει ο Τόμα. Ετοιμάζουν ο Τόμα για να παίξει εναντίον κανονικού αντιπάλου, για να μην είναι μόνο το solo challenge, και νομίζω γενικά θα στηριχθεί πολύ το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Και μετά υπάρχουν διαφορετικού τύπου setup από χάρτες. Ας πούμε για παράδειγμα, αυτό είναι 2 παικτών με πολύ μεγάλη πιθανότητα μάχης, ενώ αυτό είναι με 4 παίκτες με πολύ λίγη πιθανότητα μάχης, λόγω της φύσης του πώς έχει στηθεί ο χάρτης. Έτσι. Και υπάρχουν επιπλέον χάρτες στο τέλος. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Εδώ θα βρούμε λοιπόν, εκτός από τα υπόλοιπα, ένα φυλάδιο που έχει την ιστορία, και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό οι εταιρείες, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα και το μικρόβιο, αν θέλετε, το ένασμα,
την αφορμή να μάθουμε περισσότερα. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία της Βραζιλίας, οπότε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να το βρίσκω σαν υλικό και σαν περιεχόμενο για να μαθαίνω πράγματα πέρα από το παιχνίδι που παίζουμε. Μέσα στο κουτί βρίσκουμε λοιπόν το ταμπλό, τα οποία είναι από linen finish χαρτόνι, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πολύ σκληρό. Εδώ είναι combat cards, gold cards και εδώ μπαίνουν οι πόλεις, έτσι είναι ουσιαστικά placeholder αυτό για το ταμπλό. Εδώ είναι τα διάφορα tiles, τα οποία είναι και διπλής όψης, όπως βλέπετε. Έχουν ένα γράμμα, είναι ξεχωρίζουν πιο πλακίδιο, είναι για να φτιάξεις το χάρτη. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα ενώνονται για να φτιάξουν μαζί με τα μικρότερα πλακίδια έναν χάρτη. Τώρα απλά θα τα βάλω τυχαία απλά για να σας δείξω πώς είναι η γενική εικόνα. Καμία σχέση με πραγματικό χάρτη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά απλά για να δείτε πώς αρχίζει να γεμίζει ο χάρτης μέσα. Και φυσικά σε αυτό προστίθονται επιπλέον πλακίδια ανάλογα με το σενάριο, για να φτιάξεις, είτε και πλακίδια θάλασσας, για να φτιάξεις το χάρτη όπως τον θέλεις. Γενικά η λεπτομέρεια που έχουν πάνω τα πλακίδια είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφη, πολύ ωραίο art και πολύ ωραία ποιότητα πλακιδίων, εξαιρετική εικονογράφηση, πολύ ωραία λεπτομέρεια δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και πολλά τέτοια πλακίδια, να δείτε και μια πόλη, αυτές είναι οι πόλεις από τις οποίες ξεκινάει η πρωτεύουσα του παίχτη της αυτοκρατορίας που τα χτίσει και επεκτείνεται, έτσι. Τα μπλό των παικτών, τα οποία είναι στα διαφορετικά χρώματα, είναι και ασύμετρα, γιατί εδώ ας πούμε υπάρχει Canon, Monarch, Templar, Templar και Templar, ενώ εδώ υπάρχει Crosshair, Monarch, Cavalry, Grenadier και Grenadier. Είναι διαφορετικά τα ιδιότητες πάνω στα board, ωστόσο, δείτε το art λίγο, κοιτάξτε στο background πόσο όμορφο είναι το art, πραγματικά είναι εργοτέχνης κανονικό. Το τι έχουν κάνει. Εδώ, έτσι, πίσω είναι το λόγο του παιχνιδιού. Επίσης φανταστικό το ότι συμπεριλαμβάνει όλη την πληροφορία που χρειάζεσαι πάνω στο ταμπλό. Εδώ είναι τα action arcs που παίρνεις, βάζοντας το πλακίδιο που είδαμε. Εδώ είναι τα bonus που έχεις από κάτω. Εδώ είναι τα παλάτια και το τι θα πάρει ο κάθε παίκτης. Εδώ είναι τα products που φτιάχνεις. Εδώ είναι οι στρατιωτικές μονάδες που όταν τις βγάλεις δίνουν πόντους νίκης. Και εδώ είναι τα κτίρια. Κοιτάξτε, τόσο πόση ωραία πληροφορία έχουν συγκεντρώσει μέσα εδώ. Σου δείχνει ποια κτίρια έχεις εποχή 1. Έχεις αυτό ή αυτό που είναι από την πίσω μεριά, αυτό ή αυτό που είναι από την πίσω μεριά για να χτίσεις. Και εδώ έχει τι παράγει πάνω με το γρανάζι. Κάτω είναι σε τι τερέν μπορεί να χτιστεί. Και μετά τα αντίστοιχα τα κτίρια της εποχής 2. Και τη εποχή 3 που είναι, είτε Church είτε Academy. Εξαιρετικό σύστημα, έτσι μας έχει ενθουσιάσει. Μετά να πούμε ότι εδώ υπάρχουν επιπλέον πλακίδια τα οποία έχουν να κάνουν. Ας τα δείξω λίγο. Αυτά είναι, μπαίνουν στην αρχή εδώ και θα δείχνει τον πρώτο παίχτη. Οπότε θα ξεκινάει ο πρώτος παίχτης να επιλέξει που θα αρχίσει και ούτω καθεξής. Έτσι μπαίνουν στις πρωτεύουσες πάνω. Υπάρχουν κάποια μονά πλακίδια θάλασσας ανάλογα με το χάρτη που στείλουμε και το setup. Υπάρχουν αυτά τα συνένα για επιπλέον υλικά όταν μας τελειώνουν. Αλλά αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι όλα. Μπαίνουν οπουδήποτε έχει σύννεφο, μπαίνουν τέτοια πλακίδια, ανακατεύονται και μπαίνουν τέτοια πλακίδια. Και έτσι μπαίνει και το exploration, η εξερεύνηση μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Καθώς οι παίχτες θα πηγαίνουν με τις στρατιωτικές μονάδες προσπαθώντας να δουν τι υπάρχει από κάτω. Μπορεί να υπάρχουν instant bonus, set collection, κάποια expedition, να δουλέψουν καινούριες κάρτες. Και διάφορα άλλα πράγματα μπορούν να κερδίσουν. Φανταστικό το art, το ξαναλέω. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα στο κουτί. Υπάρχει αυτό το tray το οποίο βγαίνει και είναι πολύ καλό το ότι μπορεί να βγει για να χρησιμοποιηθεί στο πλάι. Πάμε να το δούμε λίγο. Έρχεται και για αποθήκευση μέσα στο ταμπλό και δείχνει εποχής 1 τα κτίρια, εποχής 2 και εποχής 3. Ουσιαστικά εδώ είναι οι πόλεις, εγώ τα έχω βάλει εδώ, οπότε, ναι, όχι, εδώ είναι εποχής 3 και εδώ είναι οι πόλεις, ναι. Απλά αυτό πρέπει να μπει εδώ. Ωραία. Να πούμε ότι μπροστά υπάρχουν τα υλικά. Τα υλικά του παιχνιδιού είναι τα απλά υλικά που είναι ζαχαροκάλαμα, ξύλο, καφές και βαμβάκι. Μετά ο χρυσός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει όλα αυτά τα 4 και μετά η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το πιο πολύτιμο, για να αντικαταστήσει και τα 5. Τα κτίρια. Υπάρχουν 4 κτίρια εποχής 1 και όταν χτίζεις μπορεί να χτίσεις όποιο θέλεις, αρκεί να έχεις τις προϋποθέσεις και να μπορείς να το χτίσεις με αυτά που ζητάει.
το κόστος του τι χρειάζεται για να χτιστεί φαίνεται στο ταμπλό. Για παράδειγμα, για να φτιάξω το trading post πρέπει να δώσω ένα ξύλο και είτε ένα καφέ είτε ένα τζαχαροκάλαμο. Θα μου παράγει ένα ξύλο και ένα χρυσό στην παραγωγή και όταν κάνω renovate. Και από πίσω έχει το sawmill. Να το λοιπόν. Sawmill. Φανταστικό το art, έτσι. Είναι καφέ τα κτίρια της εποχής 1 και trading post από την πίσω μεριά. Ενώ τα άλλα δύο είναι, το τρίτο και το τέταρτο, είναι φάρμα και Cainfield. Αυτά λοιπόν είναι τα κτίρια εποχής 1 και εποχής 2. Μετά εποχής 1, συγγνώμη, και τα 4. Εποχής 2 είναι τα κίτρινα, τα οποία είναι είτε το Gold Foundry, είτε το Plantation, που βγάζει βαμβάκι. Έτσι. Και μετά υπάρχουν τα εποχής 3, τα οποία είναι είτε Academy, που παράγει επιστήμη, είτε Εκκλησία, η οποία παράγει χρυσό και επιστήμη. Επιπλέον στο παιχνίδι υπάρχουν 12 πόλεις, χωρίζουμε σε δύο στίβες και οι παίχτες μπορούν να ιδρύσουν και πόλεις μέσα στο παιχνίδι. Τα βάζουμε εδώ και εδώ σε αυτά τα δύο θέσεις. Τα πούμε στο βίντεο όλα αυτά με λεπτομέρειες. Και πάνω πάνω υπάρχουν πάντα δύο, οπότε είναι κανονικές πόλεις. Μπορείς να χτίσουν οι παίχτες δίνοντας τα υλικά αυτά και θα τους δίνουν στο τέλος 5 πόντους νίκης εφόσον τις έχουν υπό τον έλεγχό τους. Πολύ πρακτικό αυτό με το καπάκι του και για αποθήκευση, ξαναλέω και για. Για μέσα στο παιχνίδι. Τα boards των Monarchs. Λοιπόν, κάθε παίχτης μπορεί να διαλέξει είτε την μπροστά είτε την πίσω όψη που του δίνει διαφορετικές ιδιότητες και να το βάλει αριστερά από το κεντρικό του ταμπλό. Και αυτά τι ωραία που είναι το άρτη, είναι εξαιρετικό. Με εξαίρεση, θα πούμε τον πράσινο παίχτη Ναπολέον και Queen Victoria. Με εξαίρεση τον πράσινο παίχτη ο οποίος έχει να διαλέξει από 4. Προφανώς γιατί το πράσινο είναι και το χρώμα της Βραζιλίας, φαντάζομαι, και το αγαπημένο εδώ σε μένα προσωπικά. Οπότε, το επόμενο που θα δείξω είναι τους πίνακες. Τους έχω σλιβάρει ήδη. Υπάρχουν σε τρεις κατηγορίες οι πίνακες. Είναι με αυτό το πιστόφυλλο, με αυτό το πιστόφυλλο και με αυτό το πιστόφυλλο. Κοιτάξτε λίγο το art για να πάρετε μια ιδέα. Εδώ είναι οι ιδιότητες που έχουν. Το κόστος τους, ποντινίκης και ιδιότητα που δίνουν και κάποιοι δίνουν επιτόπου μια ιδιότητα, κάποιοι δίνουν ιδιότητα στη μάχη, κάποιοι δίνουν ιδιότητα σε άλλα πράγματα, όπως εδώ για παράδειγμα να εκπονάς με τον μονάρχη σου όλες τις μονάδες όταν κινείσαι και το καθεξής. Είναι προσωπικότητες οι οποίες υπάρχουν στους πίνακες, τους κάνεις frame, έτσι, και μπορείς να αποκτήσεις όσο θέλεις τέτοιες μέσα στο παιχνίδι και υπάρχουν πάντα 6 διαθέσιμοι. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες painting. Μετά υπάρχουν οι κάρτες mission, οι οποίες είναι τριών εποχών και θα πάρουμε δύο από κάθε εποχή και θα κρατήσουμε μία στο παιχνίδι. Υπάρχουν εποχής 1, εποχής 2 και εποχής 3, που σηματοδοτούν και το τέλος του παιχνιδιού. Και πάμε λίγο να τις δούμε τώρα. Αυτές είναι εποχής 3, η μπλε, που δίνουν πόντους νίκης και υπάρχουν πάρα πολλές για ποικιλία. Αυτές είναι εποχής 2, που είναι προϋποθέσεις για να πάμε από την εποχή 2 στην εποχή 3. Αρκεί να το κάνει ένα στο παιχνίδι και όλοι προχωράνε. Και αυτές εδώ είναι εποχής 1. Για να, όταν ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις, δηλαδή να έχεις δύο πίνακες και δύο φάρμες, τότε, το λέει και με κείμενο εδώ, θα σώσει ένα ποντό νίκης όταν την έχεις κατεβασμένη και θα προχωρήσει όλοι οι παίχτες στην εποχή 2, την επόμενη εποχή. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες mission. Και τέλος υπάρχουν οι κάρτες, υπάρχει ένα μπλοκάκι μέσα στο παιχνίδι, για να σημειώνουμε το score. Και υπάρχουν και οι κάρτες Gold και οι κάρτες Battle. Να τις δούμε, είναι δύο ντεκάκια. Οι κάρτες Gold είναι αυτές εδώ, με το χρυσό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν χρυσό. Και είτε σου δίνουν Agricola, πόντους στο τέλος, είτε σου δίνουν ένα extra action αν τις παίξεις, έτσι. Και δίνουν πολύ ποικιλία γενικά μέσα στο παιχνίδι. Και έχουν και ωραίο art και αυτές, παρόλο που είναι μικρές. Καθώς επίσης και δίνουν και πολύ ευελιξία μέσα στο gameplay του παιχνιδιού. Τέλος, οι κάρτες Battle, οι οποίες συνεισφέρουν, τις φανερώνεις από το χέρι σου, μπορείς να έχεις μέχρι 3 και συνεισφέρουν combat strength όταν γίνεται μάχη. Τόσο απλά. Λοιπόν, αυτά είναι
τα περιεχόμενα όσον αφορά τις κάρτες και τα υπόλοιπα μέσα στο παιχνίδι. Να σας δείξω κάτι τελευταίο. Τα υλικά του κάθε παίχτη υπάρχουν σε 4 χρώματα. Σας δείχνω εδώ το πορτοκαλί, όπου είναι τα παλάτια, τα οποία θα μπουν στο πλάι, σε αυτές εδώ τις θέσεις. 2 mansions, που είναι 2 πόλεις που μπορείς να ιδρύσεις. Και μετά είναι οι στρατιωτικές μονάδες που έχει ο κάθε παίκτης, οι οποίες είναι... έχουν διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετικό κόστος, διαφορετική δύναμη. Και ας πούμε ο μονάρχης είναι μονός που μπορεί επίσης να ιδρύσει και πόλη. Αυτά είναι τα περιεχόμενα λοιπόν του παιχνιδιού. Υπάρχουν επίσης σε άλλα 3 χρώματα, πράσινο, γαλάζιο και μοβ. Και αυτά είναι όλα τα περιεχόμενα του Brazil Imperial. Φανταστικό παιχνίδι. Τσεκάρετε το επόμενο βίντεο που έχουμε δείξει πώς παίζει, καθώς επίσης και ό,τι καινούργιο υλικό βγάλουμε για το Brazil Imperial.